είτε έχουμε μικρό είτε μεγάλο θα έχουμε κρούσματα. Θέλουμε να έχουμε, είναι λίγο ξύμορο, θέλουμε να έχουμε πολλούς τουρίστες για να έχουμε οικονομικό αποτέλεσμα στη χώρα και όσο περισσότεροι είναι τουρίστες τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το επιδημιολογικό πρόβλημα. Οπότε είναι μια ισορροπία τρόμου. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Τσιόδρας έχει κάνει μια τρομερή δουλειά και έχει επισημάνει και έγκαιρα εμάς εσωτερικά στην ομάδα μας αυτό που βγήκε να πει στην τηλεόραση στις 21 Μαΐου, ότι η χνηλάτιση, που λίγο ότι να έχουμε αμελήσει θα έλεγα και στις κοινωνίες μέσα, ότι η χνηλάτιση θα είναι ένα τρομερό μεγάλο πρόβλημα με τους τουρίστες. Ξέρετε, όταν θες να εχνηλατήσεις κάποιον, οι μισοί θα έχουν φύγει αν έχουμε κάποιο κρούσμα. Από αυτούς που θα έχουν δημιουργήσει ή θα έχουν πάρει και το πρόβλημα μαζί τους. Σωστά. Όταν λοιπόν δεν ξέρουμε καν, όταν θέλουμε να κάνουμε εχνηλάτηση στους τουρίστες, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην μιλάμε καν τη γλώσσα τους. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα που δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν τώρα. Οπότε θα ήθελα να πω ότι αν περιμένεις να σκάσει το πρόβλημα για να αρχίσεις να έχεις ένα επιχειρησιακό σχέδιο συνολικά στους προορισμούς, τότε πιθανώς να είναι πάρα πολύ αργά. Αν θες να προστατεύσεις το φθινόπωρο, να μην έχεις μεγάλα προβλήματα, να μην έχουν ξεμείνει τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Και αν μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμη για τους προορισμούς που είπατε, έχω να θέλω να πω κάτι. Θα ήθελα να πω εδώ το εξής, ότι το θέμα των προορισμών, συνολικότερα, δεν μιλάω για τον κορονοϊό τώρα, γενικότερα η λέξη τουριστικός προορισμός, η διαχείριση του προορισμού είναι ένα στοίχημα για τις κοινωνίες. Ειδικά από τότε που έχουμε και το κομμάτι της αειφορίας να μεγαλώνει στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν είναι πολύ καινούριο θέμα. Όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η διαχείριση των προορισμών και στην Ελλάδα έχουμε κάνει τρομερά λίγα πράγματα. Μάλιστα. Και αν θέλετε και σαν ομάδα, όταν ξεκινήσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα, δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι όλοι θα ασχοληθούν με τα αεροπλάνα, τα ξενοδοχεία. Είναι τεχνικές λύσεις που το 80% μπορείς να τα αντιμετωπίσεις υγειονομικά εντός εισαγωγικών. Αν με επιτρέπετε τη λέξη, μέσα από πρωτόκολλα και άλλου είδους τέτοια μέτρα, που μερικά από αυτά θέλουν επενδύσεις και μερικά όχι. Ωραία. Το να πας όμως να αντιμετωπίσεις το που ο κόσμος συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται και μαζεύεται όλος μαζί, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε απλά. Ναι. Είναι ένα άλλο στοίχημα που ελέγχεται λιγότερο, συμβαίνει περισσότερο, γιατί ο κόσμος που είναι, εκεί που είναι όλοι. Στις παραλίες, στα μουσεία, στα ξενοδοχεία, από εδώ και από εκεί, ξέρουμε τα σημεία. Στα καλντερίμια, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω τώρα. Εσείς δράξατε την ευκαιρία με αφορμή και το επιδημιολογικό φορτίο και τα επιδημιολογικά στοιχεία, το κομμάτι της συμπτωματολογίας, όλα αυτά τα βλέπετε τώρα τι γίνεται εκεί με τον κορονοϊό. Και μαζευτήκατε λοιπόν, να το πω έτσι απλά, κάποιο επιστημονικό προσωπικό. Παρακαλώ. Δεν μαζευτήκαμε γιατί είμαστε τέσσερις χώρες. Τέσσερις χώρες. Η λέξη μαζευτήκαμε είναι λίγο σχετική. Ναι. Κάνατε διασκέψεις, τηλεδιασκέψεις, να το πω λοιπόν έτσι, λόγω και των καταστάσεων που προηγήθηκαν. Επιστημονικό προσωπικό από τέσσερις διαφορετικές χώρες του κόσμου. Άνθρωποι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό, σοβαροί επιχειρηματίες όλης της χώρας. Επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, έχουμε τα πάντα. Ωραία. Και τι πραγματεύεστε? Πείτε μας λίγο ποια είναι η δική σας τοποθέτηση. Εμείς λοιπόν σε απλά ελληνικά θα το πω, ναι, ότι ξεκινώντας βέβαια όταν ξεκινήσαμε πριν 1,5 μήνα, δεν είχαμε στο μυαλό μας το που θα φτάναμε. Δεν ήξερε κανείς τον κόσμο που θα φτάνε όποιος σχολιόταν με τα θέματα. Εδώ του δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα και με τον κορονοϊό. Θέλω να πω, μην φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε ένα τρομερό στρατηγικό σχέδιο, τα είχαμε όλα στα τσακουτάκια τους στη θέση τους και είπαμε πάμε σε 1,5 μήνα να κάνουμε ένα τρομερό προϊόν που θα σώσει τον κόσμο. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Έγινε μια παρέα που αποφασίσαμε να μιλάμε. Νομίζω το μεγάλο κέρδος αυτής της ομάδας, με ρωτάνε συχνά, είναι ότι υπάρχουμε. Δηλαδή είναι 13 άνθρωποι, 7 ειδικότητες από 4 χώρες που καταδέχτηκαν εντός εισαγωγικών να μιλάνε ένα στον άλλον, το οποίο δεν είναι και τρομερά εύκολο. Οπότε εμείς είδαμε αυτό σαν επιλογή. Ήταν το εξής, ότι ένας προορισμός, αν αφήσει το πράγμα όπως να είναι, ας το πω έτσι, το χειρότερο που θα συμβεί είναι να αναγκαστεί να κλείσει στη μέση της σεζόν, ας το πω έτσι απλά, ή να πάει μέχρι τέλους με μεγάλα επιδημιολογικά προβλήματα. Οτιδήποτε από τα δύο είναι μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει λύση σε όλο αυτό, μπορούμε να το προλάβουμε? Θα σου πω, εμείς πήγαμε λοιπόν σε λύση, ναι, που να βρούμε λύσεις, να ψάξουμε λύσεις, αυτό είναι ένα αρχικό σχέδιο, που δεν έχουν μεγάλες επενδυτικές απαιτήσεις και δεν κοντράρονται καθόλου με το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή πάμε και καθόμαστε πάνω από αυτά τα πράγματα και λέμε ο κάθε προορισμός ή και κάθε ξενοδοχείο μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες γίνονται σαν καθημερινότητα στον τουρισμό. Δηλαδή, όταν πάμε σε μια περιοχή που έχει, για παράδειγμα, μια επιδημία στην Αφρική, ναι, ο καθένας δεν μπορεί να πάει όπου να είναι και ανοίξει μια πόρτα και να μπει, γεια σας ήρθα.
Οπότε μπορεί να μπορούμε να βάλουμε ήπιους περιορισμούς. Εμείς λέμε σχηματικά ότι θέλουμε μια πόλη, ένα νομό ή ένα νησί, να το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο συνεδριακό χώρο, όπου ταξιθετεί στον κόσμο, που δεν με του δημιουργεί μεν πρόβλημα μεγάλο, αλλά από την άλλη μεριά έχεις κάποιους περιορισμούς που ισορροπούν τον κίνδυνο. Οπότε ομαδοποιούμε τον κόσμο, προτείνουμε λοιπόν τους προορισμούς, τους ξενοδόχους, εστιάτορες κτλ. Να συνεργάζονται μεταξύ τους, να ομαδοποιούν τους πελάτες. Και τι σημαίνει τώρα ομαδοποίηση? Έχει δύο ομαδοποίηση, δεν εννοώ δύο άνθρωποι. Εννοώ να ξέρουμε όμως ότι κάποιος θα έρθει σε δυνητική επαφή με το πολύ 100 ανθρώπους. Ναι. Και γιατί το λέμε αυτό τώρα? Γιατί έχεις δύο μεγάλα κέρδη, το ένα φανερό και το άλλο κρυφό. Το πρώτο φανερό που το καταλαβαίνουν όλοι, ότι αν κάποιος αρρωστήσει, το κρούσμα μένει στην ομάδα. Δηλαδή δεν έχουμε οριζόντιες επαφές ομάδων, άρα έχεις πεπερασμένη καταστροφή. Δεν είναι απόλυτη καταστροφή. Είναι ελεγχόμενη. Mm-hmm. Και το δεύτερο και κυριότερο, που και εμπορικά πολύ λίγο το έχουν δει στο επίπεδο των προορισμών, είναι ότι όταν σκάσει το κρούσμα και έχεις και όποια μεγάλη ζημιά, μπορείς να τη βρεις πολύ γρήγορα, να έχεις γρήγορη εχνηλάτηση. Γιατί στο επίπεδο το τουριστικό περιβάλλον έχουμε υποτιμήσει τι σημαίνει εχνηλάτηση κρούσματων και χρόνη εχνηλάτησης και κόστη έμεσα αν η εχνηλάτηση δεν γίνει γρήγορα. Δηλαδή, δεν ξέρεις αν ο προορισμός είναι ασφαλής για να πεις στο επόμενο αεροπλάνο αν θα πρέπει να προσγειωθεί ή όχι. Τι αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, κύριε Βασιλείου, δηλαδή μιλώντας για ομαδοποίηση, γκρουποποίηση ουσιαστικά όλων των επισκεπτών, οι οποίοι, το λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έρθουν στην Κρήτη. Ωραία. Εμάς η λογική μας είναι, και θα το πω τάξη μεγέθους, γιατί καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τον προορισμό, ναι, από το ύφος του προορισμού, το είδος, τη μορφολογία του κτλ. Και από το εύρος εφαρμογής. Ναι. Εμάς ο στόχος μας είναι να πούμε ότι όποιο βάθους ή επένδυσης μέτρα έχει ένας χώρος που είναι ή ξενοδοχείο ή προορισμός ολόκληρος, ναι, εμείς λέμε με κάποιες τέτοιου είδους ταξιθετικές παρεμβάσεις, την όποια ζημιά, αν τα έχει εφαρμόσει, μπορεί να την έχει μειωμένη στο, ας πούμε, τάξη μεγέθους στο 1/10, θα έλεγα. Αλλά που σημαίνει ότι αν είσαι πολύ εξοπλισμένος και έχεις κάνει όλα τέλεια, μπορεί να βρεθείς να έχεις απειροελάχιστη ζημιά που θα ξέρεις αμέσως με ένα μικρό πληροφοριακό σύστημα στον πόντο ακριβώς ποιο είναι το ονοματεπώνυμο που έχει θέμα. Να το κάνουμε αν δεν είσαι εξοπλισμένος, παρακαλώ, ναι, αν δεν είσαι εξοπλισμένος, ναι, θα είναι λίγο μεγαλύτερη ζημιά, αλλά και πάλι να την κάνουμε ελεγχόμενη, να μην την κάνουμε, ξέρετε. Γιατί υπάρχει και θέμα της αριθμητικής. Το πόσοι θα είναι, που εξαρτάται από αεροπλάνα, πώς θα προσέχουν στην έλευση κτλ. Απόλυτα κατανοητό είστε, κύριε Βασιλείου. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να δούμε δύο σχετικά σχεδιαγράμματα τα οποία έχουμε για να δείξουμε στον κόσμο. Για να καταλάβουμε τις ζωγραφιές σας, λοιπόν. Πάμε, σας παρακαλώ, να δείξουμε και να μας εξηγήσει και ο ίδιος ο κύριος Βασιλείου πώς οραματίζεται όλη αυτή η ομάδα. Οι επιστήμονες, όπως είπαμε προηγουμένως, άνθρωποι του ξενοδοχειακού κλάδου και όχι μόνο ερευνητικό προσωπικό, πώς οραματίζεστε αυτό το μοντέλο αποτροπής λοιπόν κρουσμάτων, εμφάνισης κρουσμάτων σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, πόλη ή χωριό? Για εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, βλέπουμε εδώ τους δύο κύκλους. Θα με βοηθήσετε μόνο γιατί ξέρω τα διαγράμματα, αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Αλλά αν μου λέτε ότι είμαστε στο πρώτο με τους δύο κύκλους. Είμαστε στο πρώτο. Ωραία. Εμάς η λογική μας είναι ότι έχουμε αποτυπώσει σε έναν τυπικό προορισμό την ροή των επισκεπτών. Ναι. Όπου το σημείο αναφοράς είναι πάντα το ξενοδοχείο. Είναι βέβαιο ότι ένας επισκέπτης κάπου θα κοιμηθεί. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητάμε, αλλά πάντως υπάρχει ένα ξενοδοχείο. Και μέσα στο ξενοδοχείο, που είναι ο μικρότερος κύκλος, υπάρχει επίσης μια ροή των ομάδων των επισκεπτών. Δηλαδή, κάποιος θα πάει στην πισίνα, κάποιος θα πάει στο εστιατόριο, κάποιος θα του ορίσουμε. Δεν θα του ορίσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα το ορίζει ένα ξενοδοχείο σε ποιο όροφο, σε ποιο δωμάτιο μένει ο επισκέπτης του. Αλλά τώρα, ακόμη και αυτή η ταξινόμηση πρέπει να έχει μια λογική. Ναι. Δεν είναι, και αυτούς τους ανθρώπους που τους ομαδοποιούμε, τους βάζουμε στις ομάδες που έχουμε πει, σε συγκεκριμένες θέσεις γύρω από την πισίνα, σε συγκεκριμένες γύρω από στην παραλία του ξενοδοχείου κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που θα έλεγα ότι είναι και το σχετικά πιο εύκολο. Και με την προϋπόθεση σημειώνω εδώ να μην παρεκκλίνει κανένας, έτσι, του στόχου και του σκοπού. Αυτό είναι εύκολο γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολλά οπτικά βοηθήματα στους ανθρώπους. Α, μάλιστα. Από το χώρο, θα έλεγα, ένα κέρδος της μεθοδολογίας μας είναι ότι φέρνει απλές λύσεις από άλλους χώρους στον τουρισμό, ο οποίος ο τουρισμός είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένος στο θεωρητικό του κομμάτι σε αυτά τα πράγματα. Οπότε όταν οργανώνεις ένα συνέδριο, πώς λέτε, ξέρετε, συνέδριο πας και φοράς ένα ταμπελάκι. Δεν θα φοράς με ταμπελάκια μέσα στον κόσμο
με το χρώμα και το όνομά τους, αλλά έχουμε πάρα πολλά τέτοια βοηθήματα για να εξυπηρετούμε τον κόσμο να καταλαβαίνει εύκολα πού πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με την ομάδα. Αν θα είναι ο πορτοκαλί άνθρωπος, θα πηγαίνει στους πορτοκαλί χώρους, για να το πω σε απλά ελληνικά. Μπράβο. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι μες στο ξενοδοχείο. Ναι. Και μπορεί να το κάνει ένας ξενοδόχος πραγματικά χωρίς πάρα πολύ, χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ούτε για αυτόν ούτε για τους ανθρώπους του. Και αυτό ορίζει και το οικονομικό μέρος του με. Μάλιστα. Τι capacity πρέπει να δουλεύει. Αξιόλογη το λίγο πρόταση. Πιο δύσκολο. Έτσι. Το πιο δύσκολο είναι το δεύτερο διάγραμμα, όπου ο τουρίστας βγαίνει στην κοινότητα. Αυτό βλέπουμε μόλις τώρα, κύριε Βασιλείου. Ωραία. Εξηγήστε μας και με αυτό πέρα, να κλείσουμε. Εκεί πέρα θέλει λίγο μεγαλύτερη δουλίτσα, γιατί πρέπει στο έργο αυτό της ενοποίησης και της κυκλοφορίας των ανθρώπων, ναι, όπου βλέπετε στο διάγραμμα ότι κάποιος μπορεί να πάει σε μια παραλία, σε ένα μουσείο, σε ένα εστιατόριο ή στα μαγαζιά, τα μπαρ και τα λοιπά της περιοχής, ναι, και αυτό πρέπει να του κάνουμε μια στοιχειώδη ταξιθεσία, που είναι πιο δύσκολο βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φανταζόμαστε, γιατί έτσι έχει μάθει ο τουρισμός σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις χώρες που έχουν κάποια λίγα προβλήματα, να λειτουργεί σε γκρουπ ανθρώπων που λίγο πολύ ξέρουμε ποια είναι αυτά τα γκρουπ. Δεν πάμε σε βαριές λύσεις, δεν προτείνουμε τον κόσμο να τον αστυνομεύουμε, αλλά προτείνουμε να του δίνουμε κίνητρα να πηγαίνει σε σωστά μέρη, δηλαδή σε εκείνα τα καφέ ή εκείνα τα μπαρ που συνεργάζονται με εκείνα τα ξενοδοχεία, στο οποίο μένει για παράδειγμα, είναι μια εύκολη λύση. Μάλιστα. Τα πορτοκαλί μπαρ των πορτοκαλί ανθρώπων, των πορτοκαλί ξενοδοχείων, για να το πω κάπως έτσι απλά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, όντως, okay, μια τέτοια σκέψη να έχει και απτά αποτελέσματα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι.